Οι πληροφορίε λένε και η Τζούλια Αλεξανδράτου και το περιβάλλον τη Τζούλια Αλεξανδράτου που πληροφορήθηκε από εμά ότι έχει ανέβει το DVD. Πήραμε και, και εμεί αυτή την πληροφορία πριν από τρει ώρε περίπου. Mm -hmm. Μπήκε λοιπόν η Τζούλια στο διαδίκτυο, είδε το βιντεάκι διάρκεια περίπου δύο λεπτών και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για προσωπικέ τη στιγμέ. Είναι κλεμμένο, ξέρει κα, πολύ καλά ποιο είναι ο ερωτικό τη partner. Που τη δείχνει σε συστιακέ σκηνέ μαζί του και θα κινηθεί νομικά. Δεν έχει, να κάνει, ε, δεν έχει καμία σχέση με το DVD που είδαμε να κυκλοφορεί στα περίπτερα. Από καθώς... ό,τι μα είπαν, συγγνώμη σε διακόπτω, mm. είναι τελείω ξεκάθαρο. Είναι σκοτεινό, πολύ πιο σκοτεινό. Δεν είναι δηλαδή η λήψη όπω ήταν στο προηγούμενο DVD. Ακριβώ. Από ό,τι μα είπαν και εμά, πρόκειται για. Ένα πλάνο, σταθερή κάμερα, δεν φαίνεται και πάλι το πρόσωπο του ερωτικού συντρόφου και είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Η Τζούλια ισχυρίζεται πω αυτό έχει γυριστεί στην Αθήνα με κάποιον ερωτικό τη σύντροφο και πρόκειται για το δεύτερο DVD. Για το οποίο την απειλούσαν. Ε, αυτή, την, ε, αυτή τη δηλώση μπο... ισχυροποιείται και από τον Δημήτρη Σερινάκη, ο οποίο μίλησε, το ιδιόκτητη τη εταιρεία παραγωγή, mm -hmm. μίλησε στο πρώτο θέμα και είπε ότι δεν υπάρχει δεύτερο DVD. Ότι δεν υπάρχει άλλο υλικό που θα κυκλοφορεί στα περίπτερα. Η Τζούλια λοιπόν λέει ότι αυτό ήταν το δεύτερο DVD για το οποίο την απειλούσαν, ότι πρόκειται για προσωπικέ στιγμέ. Προϊόν θα... υποκλοπή. Ακριβώ. Και θα κινηθεί νομικά. Δεν έχει ε, ε, ειδοποιήσει ακόμα τον δικηγόρο τη Ελένη. Έχει ένα ενδιαφέρον, Μαριάννα, το γεγονό ότι ο μάνατζέρ τη αν να με, mm -hmm. Σου είπε ότι υπάρχει ένα υλικό δύο ώρων ακόμη. Ακριβώ. Η Τζούλια, επειδή θυμάται αυτό το βράδυ, καθώ πρόκειται όπω είπαμε, για μια ερωτική προσωπική στιγμή, όπω ισχυρίζεται η ίδια, ξέρει ότι βρισκόταν σε αυτό το δωμάτιο δύο ώρε με αυτόν τον σύντροφο. Το βιντάκι που ανέβηκε είναι σχεδόν δύο λεπτά mm. και φοβάται τώρα ότι θα βγει και το υπόλοιπο ε, στη δημοσιότητα. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όπω μα είπε. Ωστόσο, απόψε πρέπει να σου πω, Παναγιώτη, ότι, ότι θα εμφανιστεί στο μαγαζί so.